Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινήσαμε τη ζωντανή μας μετάδοση. Για να δούμε. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Ζωντανή μετάδοση, Τρίτη. Ωραία. 27 Δευτέρου 2018. Τα περιμένω φίλοι μου να μπείτε μέσα να ξεκινήσουμε και αυτή τη μοιρασιά, τη συνδημιουργία. Λίγο υπομονή μέχρι να μπουν όλοι οι φίλοι μας. Λοιπόν, λίγο υπομονή να μπουν οι φίλοι μας, να ξεκινήσουμε. Όπως πάντα φίλοι μου, θα κάνω ένα πρόλογο εγώ και μετά θα ξεκινήσετε να γράψετε τα θέματά σας ή τις ερωτήσεις σας, για να μπορέσουμε να δώσουμε και να μοιραστούμε ό,τι πληροφορία έχουμε. Ναι. Εδώ ο φίλος μας, ο Κώστας, ο Δημάκης, που βοηθάει. Μας λέει ότι ακούγομαι καλά, φαίνομαι καλά. Οπότε φίλοι μου, σιγά σιγά, μόλις μπουν όλοι, να ξεκινήσουμε να κάνουμε τον πρόλογό μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για πιο απλά θέματα, για τις σχέσεις μας, για τις συμπεριφορές μας, για τέτοιου είδους πράγματα, για να είναι πιο προσιτά στους φίλους μας στην καθημερινή του ζωή. Έτσι, οπότε ξεκινάω εγώ να κάνω τον πρόλογο, να βοηθήσω, να σας βάλω μέσα σε μία, θα λέγαμε, δόνηση συγκεκριμένη και μετά εσείς θα με βοηθήσετε γράφοντας τις διάφορες ερωτήσεις σας. Λοιπόν, ωραία, μόλις μπουν οι φίλοι μας όλοι, να μαζευτούμε καμιά πενταριά, να ξεκινήσουμε να μιλάμε. Λοιπόν, ωραία, αφού ακούγουμε καλά φίλοι μου και μαζευτήκαμε, ξεκινάω. Σήμερα θα μιλήσω για την αντίσταση. Η αντίσταση. Καλησπέρα σε όλα τα καλά παιδιά που μαζευτήκανε. Λοιπόν, η αντίσταση είναι εκείνος ο βασικός, σε εισαγωγικά, εχθρός που μας ρουφάει, φίλοι μου, όλη την ενέργεια. Οτιδήποτε σε εισαγωγικά κακό υπάρχει ή κατώτερος εαυτός μας, θα λέγαμε, ή αρνητικές δονήσεις, όλα αυτά έρχονται από μία συγκεκριμένη λέξη που λέγεται αντίσταση. Θα μπορούσαμε να την πούμε αποκοπή. Εμείς οι άνθρωποι και γενικά κάθε όν που έχει έναν εαυτό, λέμε ότι αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα. Λέμε ότι έχει μια αντίληψη. Αυτή η αντίληψη δεν λέγεται λήψη, αλλά λέγεται αντίληψη, επειδή δημιουργούμε πάντοτε έναν εαυτό που αντιλαμβάνεται ένα ξέχωρο περιβάλλον. Έχουμε φτιάξει λοιπόν έναν εαυτό ο οποίος έχει ένα σώμα, μια λειτουργικότητα και ο οποίος αντιλαμβάνεται το περιβάλλον. Και λέμε αντιλαμβάνεται γιατί επειδή ακριβώς έχει έναν δικό του εαυτό, όλα τα άλλα έξω από αυτή την κατάσταση, φίλοι μου, τα βλέπει σαν αντί. Διότι
δεν μπορεί να είναι μαζί, ενωμένος, αλλά μπορεί να τα βλέπει κάτω από την αίσθηση του δικού του ξέχωρου εαυτού. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η αντίσταση που έχουμε στο περιβάλλον μας κάνει να διατηρούμε έναν συγκεκριμένο εαυτό αναλόγως στις διάφορες πεποιθήσεις και τις ιδιότητες που έχει εκφράσει από την ψυχή του ο καθένας. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχουν όλες οι αντιστάσεις. Γι' αυτό η πραγματικότητά μας φαίνεται έτσι. Οι αντιστάσεις είναι ο καθένας εαυτός που έχει δημιουργήσει κάθε άνθρωπος, το προσωπικό του μάτριξ, θα λέγαμε. Όλοι οι άνθρωποι έχουν ένα προσωπικό μάτριξ το οποίο τους διαφοροποιεί και μας κάνει ξεχωριστούς και μπορούμε να κοιτάμε την πραγματικότητα κάτω από αυτή την άποψη ή τις συγκεκριμένες απόψεις που μπορεί να έχει κάποιος άνθρωπος. Αυτές οι διάφορες αντιστάσεις που έχουμε όλοι μας είναι για να μπορούμε να συγκεκριμενοποιούμε εκτός τον εαυτό μας από την πραγματικότητα. Όμως, όπως γίνεται και στη φυσική, όταν ο ηλεκτρισμός κατεβαίνει και μπαίνει στις διάφορες αντιστάσεις, θα λέγαμε, στα διάφορα καλώδια ή σύρματα, τότε αρχίζει και δημιουργείται μια θερμική, θα λέγαμε, ενέργεια, έτσι, μια φωτεινή ενέργεια όπως είναι η λάμπα, μια θερμική ενέργεια όπως είναι ο φούρνος καμιά φορά, τα ξέρετε αυτά τα πράγματα. Έτσι ακριβώς και στο δικό μας ψυχισμό, φίλοι μου, αυτές οι διάφορες αντιστάσεις που έχουμε μας θερμαίνουν, δεν αφήνουν τη ροή να περάσει καλά σαν κανάλι μέσω από μας και γι' αυτό το λόγο μας φέρνουν συγκεκριμένες κουράσεις, θα λέγαμε. Μας κουράζουν στην πραγματικότητα. Με την έννοια ότι βγάζουμε πολύ ενέργεια, μετατρέπουμε πολύ ενέργεια, τόσο πολύ ώστε να λέγαμε ότι πάμε να λιώσουμε τα ίδια τα καλώδια μας, τους ίδιους τους αγωγούς μέσα, έτσι, το καναλιού το οποίο είναι ο κάθε άνθρωπος μέσα στη φύση. Τι θέλω να πω με αυτό? Θέλω να πω ότι αυτές οι αντιστάσεις, για να μπορούμε να διατηρούμε τις αντιστάσεις, χρειάζεται ένα είδος δύναμης, αντιστατικής δύναμης. Το εγώ μας κάθε φορά, ο εαυτός μας, έχει μια τέτοια δύναμη όσον αφορά την πραγματικότητα, όσον αφορά τη ροή, όσον αφορά τα γεγονότα που συμβαίνουν έξω. Αυτό όμως σημαίνει ότι πάντοτε θα έχουμε μια ενέργεια κόντρα για να βλέπουμε έξω από την πραγματικότητα συγκεκριμένα γεγονότα και όχι μαζί τη ροή με τον εαυτό μας μέσα, το οποίο μπορούμε να το εκφράσουμε σαν την αγάπη. Αυτή δηλαδή τη ροή που περιέχει τα πάντα, όλα τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν σε ένα τέλειο συγχρονισμό. Όσο μπαίνουμε στην αγάπη, φεύγουν οι αντιστάσεις. Όσο είμαστε εκτός αγάπης, έχουμε αντιστάσεις με το κάθε τι που γίνεται στη ζωή μας. Όσο εμείς έχουμε αντιστάσεις, η ζωή μας φαίνεται σαν εχθρός. Όσο εμείς βγάζουμε τις αντιστάσεις, συνεργαζόμαστε με τη ζωή μας. Έτσι λοιπόν φίλοι μου πρέπει να καταλάβετε ότι κάθε φορά που εμείς χάνουμε ενέργεια είναι λόγω των αντιστάσεων. Έχουμε αντίσταση για να διατηρούμε το κορμί μας, έχουμε αντίσταση για να διατηρούμε κάθε ξέχωρη μορφή και κάθε ξέχωρη εσωτερική μορφή, εσωτερικό σώμα μας, για να μην διαλυθεί θα λέγαμε μες στο όλον. Όμως η συνείδησή μας, αν καταφέρει και φύγει από αυτές τις αντιστάσεις, μπορεί να πάει σε εκείνα τα μέρη η οποία να διαχέεται παντού και να βιώσουμε το όλον, έτσι, αυτό που λέτε αγάπη στην πραγματικότητα. Τι γίνεται κάθε φορά? Εμείς οι άνθρωποι λοιπόν μέσα στο ψυχισμό μας, παρόλο στις αντιστάσεις οι οποίες μας κάνουν να γεννιόμαστε και να πεθαίνουμε, έτσι, καθώς βγαίνουμε σε μια συγκεκριμένη χρονογραμμή και ξαναρουφάμε μέσα την προβολή μας, τα λέγαμε, από την πραγματικότητα, τη 3D την οποία βλέπουμε εδώ, έχουμε και τις ψυχολογικές μας αντιστάσεις, οι οποίες δεν είναι τίποτε παρά προβάλλουμε πάλι συγκεκριμένους εαυτούς στο χώρο χρόνου και ξαναφεύγουμε. Αυτή σας είναι οι διάφορες στιγμές που νιώθετε αποκομμένοι, οι διάφορες στιγμές που νιώθετε μελαγχολικοί, οι διάφορες στιγμές που νιώθετε όλα τα αρνητικά συναισθήματα. Κάθε φορά που βγαίνουν αυτή η αντιστατική, θα λέγαμε, αυτή μας, πάβουμε εμείς να νιώθουμε σαν σύνολο τον εαυτό μας μέσα στη ροή των γεγονότων, γιατί ακριβώς εμείς
έχουμε δημιουργήσει στο μυαλό μας ή στον ψυχισμό μας, θα λέγαμε, μια συγκεκριμένη ροή που νομίζουμε ότι πρέπει να πάρουν τα πράγματα. Όταν λοιπόν οι άνθρωποι δεν έχουν μάθει τον εαυτό τους, είναι φυσικό να έχουν απώλεια ενέργειας, λόγω των αντιστάσεων, μετατροπής δηλαδή της ενέργειας σε συγκεκριμένες κατευθύνσεις που τις παίρνει κάθε αρνητική ενέργεια, θα λέγαμε, ή και θετική καμιά φορά, για να εκφράζει τον εαυτό της μέσα στην πραγματικότητά σας, μέσα στην πραγματικότητα όλων μας. Αυτές οι απώλειες ενέργειας μας κάνουν να κουραζόμαστε λοιπόν. Όταν ένα σώμα είναι κουρασμένο, είναι φυσικό να μην λειτουργεί σωστά. Έτσι ακριβώς δεν λειτουργεί σωστά και ο νους μας, θα λέγαμε, το διανοητικό μας σώμα, όταν ακριβώς είναι κουρασμένο. Όταν εμείς έχουμε ένα κουρασμένο διανοητικό σώμα, ένα κουρασμένο νευρικό σώμα, ένα κουρασμένο συναισθηματικό ίσως σώμα, όπως το φυσικό σώμα μας, είναι φυσικό να μην μπορούμε να βγάλουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας. Οπότε κάθε τι θα μας φαίνεται πιο βαρύ, σε εισαγωγικά, από ό,τι στην πραγματικότητα είναι, και οι αντοχές μας θα πέφτουν. Είτε λοιπόν το λέμε για τη σχέση μας, είτε για την οικογένειά μας, είτε για τη δουλειά μας, είτε για το οτιδήποτε, κάθε φορά που εμείς έχουμε απώλεια ενέργειας, πρέπει να μαθαίνουμε δύο πράγματα. Να ξεκουραζόμαστε, από τη μία, για να μπορούμε να έχουμε το μέγιστο των δυνατοτήτων μας, ώστε να έχουμε μεγάλη δημιουργικότητα, ειδικά στις σχέσεις μας, για να μπορούμε να σηκώνουμε σε εισαγωγικά τα βάρη ή τις υποχρεώσεις με μεράκι, και όχι να μπαίνουμε κατά το ζυγό και να νιώθουμε σκλάβοι των κάθε υποχρεώσεων που έχουμε στη ζωή μας. Είτε λέγεται παιδιά, είτε λέγεται σχέση, είτε λέγεται σχολή, είτε λέγεται θρησκεία, είτε λέγεται το οτιδήποτε. Βλέπετε, φίλοι μου, ότι όσο εμείς δεν προσέχουμε τον εαυτό μας, να μην έχουμε απώλεια ενέργειας, τόσο κουράζεται το σώμα μας και τι θέλει, ύπνο. Γιατί έχει δημιουργηθεί λοιπόν αυτός ο ύπνος? Γιατί όλο το νευρικό σώμα αφήνεται να καθαρίσει, βγαίνουν τα διάφορα ιόδια και τα άλλα πράγματα, καθώς εμείς έχουμε τη συνείδησή μας εκτός σώματος, θα λέγαμε, στις αστρικές μας περιοχές. Αναζωογονείται το σώμα από τις συγκεκριμένες αντιστάσεις που έχουν οι προσωπικότητές μας και μετά ξανακατεβαίνει, θα λέγαμε, η συνείδησή μας μέσα στο σώμα και συνεχίζει λοιπόν με ένα πιο καθαρό σώμα, με ένα ξεκούραστο σώμα να το χειρίζεται. Αυτό ακριβώς γίνεται και μέσα μας, φίλοι μου. Όταν εμείς στο διανοητικό μας σώμα έχουμε αντιστάσεις πολλές από συγκεκριμένες πεπιθήσεις ή από τον πόλεμο μέσα μας, έτσι, επειδή δεν έχουμε φτιάξει τις σωστές ροπές, όπως σας είχα πει στο προηγούμενο βιντεάκι, το Άγιο 8, με τις δύο σβάστηκες μέσα μας, αλλά έχουμε αντιστατικές ενέργειες που καταλήγουν στην εντροπία, δηλαδή, στην αποσύνθεση, στην κούραση της ενέργειας και όχι στην εναλλαγή, τότε μέσα μας, φίλοι, συμβαίνει αυτό. Όπως το σώμα μας ζητάει ύπνο, έτσι ζητάει και το διανοητικό μας ύπνο. Και εκεί πέρα και από εκεί πέρα έχουν βγει όλες οι εισαγωγικά οι αποφυγές για την πραγματικότητα που ζούμε. Και θέλουμε να τα κάνουμε όλα, να ζούμε σε έναν νεραϊδό κόσμο, σε ένα παράδεισο, σε έναν άλλο πλανήτη, σε μια άλλη οικογένεια, κάπου αλλού, 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 και μας πιάνει συνέχεια εκείνη η ορμή να πάμε να φύγουμε από την πραγματικότητα την οποία εμείς έχουμε φτιάξει. Βλέπετε λοιπόν ότι όταν έρχεται η λύθη, έρχεται από την αντίσταση, φίλοι μου. Αυτή η λύθη που έχει ο κόσμος όλος και έχει φτάσει σε σημείο να μην καταλαβαίνει τον εαυτό του, είναι επειδή πραγματικά έχει πονέσει. Και κάθε πόνος που τραβάμε, από τη στιγμή που μπορούμε και το τραβάμε και το έλκουμε, σημαίνει ότι έχουμε την ίδια δύναμη να το αποθήσουμε. Όταν όμως εμείς έχουμε κουραστεί, δεν έχουμε καμία δύναμη να σπρώξουμε. Είναι ακριβώς όπως τη γυμναστική που κάνουμε. Άρα, φίλοι μου, καταλάβετε ότι όλα οι πόνοι οι οποίοι μας φαίνονται υπέρμετροι, στην πραγματικότητα δεν είναι υπέρμετροι. Μπορούμε να τους αντέξουμε. Απλά εμείς, επειδή έχουμε απώλεια ενέργειας, συνέχεια θα λέγαμε μπορούμε και πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό. Αυτό το σοκ του πόνου που περνάμε επειδή έχουμε απώλεια ενέργειας και σαν κουρασμένοι πάμε στη μάχη, μας φέρνει τη διανοητική, θα λέγαμε, ορμή να φύγουμε από κάθε συμβάν. Και οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν γεννήσει έναν υπέρμετρο φόβο
που δεν είναι τίποτα άλλο από μια υπέρμετρη αποκοπή. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μια υπέρμετρη αποκοπή φαίνεται από έναν υπέρμετρο φόβο, που ο φόβος έχει γεννηθεί από έναν πόνο που εμείς θεωρήσαμε ότι είναι υπέρμετρος, γιατί μας συνέχεια σε απώλεια, σε αντιστάσεις, σε αντίσταση με τη ροή. Κάθε φορά που εμείς αποδεχόμαστε ένα γεγονός, πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει κάποιος λόγος για να αποδεχτούμε κάποιο γεγονός. Ο λόγος που αποδεχόμαστε τα γεγονότα στη ζωή, τα οποία συνέβησαν, γιατί ζούμε στο παρελθόν. Πρώτα κάτι γίνεται και μετά το αντιλαμβανόμαστε εμείς. Έτσι δεν είναι? Πρώτα κάτι συμβαίνει σαν γεγονός και μετά εμείς ρίχνουμε εκεί την εστίασή μας για να το αντιληφθούμε. Άρα θα λέγαμε ότι αυτός ο κόσμος ο οποίος λαμβάνουμε τώρα, έτσι, ο φυσικός, είναι ένα παρελθόν και ο ενεργειακός κόσμος είναι το παρόν στην πραγματικότητα. Άρα εμείς κάτι γίνεται, πρώτα έχει συμβεί ήδη, έχει έρθει στο παρελθόν το οποίο ζούμε, γι' αυτό εμείς το αντιλαμβανόμαστε. Το ίδιο συμβαίνει και με τα αστέρια. Εμείς βλέπουμε τα φώτα των αστεριών, αλλά αυτά μπορεί να έχουν σβήσει χιλιάδες εκατομμύρια χρόνια. Εμάς το κύμα του φωτός έρχεται και το βλέπουμε και νομίζουμε ότι όλα τα άστρα ακόμα που βλέπουμε είναι ζωντανά, ενώ αυτά μπορεί να μην υπάρχουν καν. Έτσι ακριβώς, φίλοι μου, και σε εμάς, αυτό ακριβώς το γεγονός το οποίο βλέπουμε, θέλω να καταλάβετε ότι είναι κάτι το οποίο έχει κρυσταλλωθεί. Και επειδή το συλλογικό, το ανθρώπινο συλλογικό, το έχει αφήσει, πάνω από ότι όλοι έχουμε συμφωνήσει ομοιοκραταστικά, σαν συχνότητες. Έχουμε συγχρονιστεί για αυτό το γεγονός, το άσχημο, κατά τη δική μας έννοια, έτσι, να συμβεί. Επομένως, ένα κομμάτι του εαυτού μας έχει συμφωνήσει, το πιο εσωτερικό, μαζί με όλα τα κομμάτια των ανθρώπων, ασχέτως αν οι προσωπικότητες μας λένε όχι. Γι' αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ να ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να πάμε κόντρα στο συλλογικό. Το συλλογικό είναι πιο δυνατό, γιατί είμαστε και εμείς μέσα, δεν είμαστε απ' έξω, άσχετα τι νομίζει η αποκομμένη μας προσωπικότητα. Επομένως, όταν κάτι έχει ήδη κρυσταλλωθεί, φίλοι μου, να ξέρετε ότι έχουμε όλοι συμφωνήσει, όχι μόνο εγώ με κάποιον άλλον, αλλά όλο το σύμπαν. Αφού όλο το σύμπαν είναι τεράστια δυνατό, είναι ανώφελο να αντιστακόμαστε. Γιατί στο τέλος θα διαλυθούμε, θα καταρρεύσουμε και θα παραδοθούμε. Βλέπετε λοιπόν ότι αφού καταλάβουμε αυτό το πράγμα, ότι είναι ανώφελο να αντισταθούμε σε κάτι που έχει ήδη εκδηλωθεί, το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι, αφού πρώτα το αποδεχτούμε, μετά μπορούμε να είμαστε πραγματικά σε οτιδήποτε ενέργεια δράσης θέλουμε. Έτσι δεν είναι? Άρα, στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται ο πόλεμος. Δεν χρειάζεται κάτι να πολεμάμε το ίδιο εκδηλωμένο. Αλλά χρειάζεται εμείς να έχουμε μια άλλη κατεύθυνση για να μπορεί σιγά σιγά να κρυσταλλωθεί μέσω του συλλογικού κάτι διαφορετικό. Είτε μέσα μας συμβαίνει το ίδιο, είτε απ' έξω μας συμβαίνει το ίδιο. Ο πόλεμος, το να πάμε να χτυπήσουμε το κρυσταλλωμένο, φαίνεται μόνο για τον άνθρωπο που είναι αποκομμένος από το συλλογικό. Αυτός ο άνθρωπος γίνεται ένας, σε εισαγωγικά, πάτροκλος, καμιά φορά μπορούμε να πούμε, όταν έχει θετικές προθέσεις, έτσι, όπως ο Πάτροκλος, σας εξήγησα την άλλη φορά για την Τρία, και τι κάνει, ντυνόμαστε με ένα σωτήριο μανδύα, θα λέγαμε, να πάμε να σώσουμε τον κόσμο. Ποιον κόσμο, αφού όλοι έχουμε συμφωνήσει για αυτό που γίνεται. Επομένως, θέλω να σας πω ότι ο Πάτροκλος, όπως σας είπα, έρχεται η ώρα που ο Έκτορας, έτσι, η διόραση, έτσι, η ενόραση, αρχίζει και τον νικάει. Γιατί ακριβώς δεν είναι ο ήρωας ο Αχιλλέας. Αν θέλουμε λοιπόν εμείς να αποδεχτούμε ορισμένα πράγματα στη ζωή μας, όσο στραβά κατά τη δική μας τη μικρή ανθρώπινη αντίληψη και αν φαίνεται, κατά πιο μεγάλες έννοιες, θα λέγαμε, και επίπεδα, όλα λειτουργούν τέλεια. Μόνο ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει το τέλειο, γιατί αυτός ανήκει μέσα στη συνειδητότητα του ατελούς, γιατί είναι ένα μικρό φάσμα. Η τελειότητα μπορούμε να τη συλλάβουμε μόνο όταν τα δούμε όλα μαζί. Μόνο τότε είναι κάτι τέλειο. Όχι από τη δική μας την πλευρά. Όταν λέμε ότι εμείς είμαστε τέλειοι, εννοούμε τον εαυτό μας μαζί με το σύνολο, όχι εκτός. Γι' αυτό προσέχετε, φίλοι μου, όταν λέμε ότι είμαστε τέλειοι, όταν λέμε ότι είμαστε θεοί, ποιο κομμάτι εννοείται.
Όταν λέμε ότι είμαστε τέλειοι, είμαστε σε σχέση με όλο τον κόσμο και όλοι μαζί. Δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι μόνοι μας σε εκείνη τη συνείδηση, ας πούμε, της προσωπικότητας που ξεκινάει και τελειώνει μέσα στον χρόνο. Το τέλειο δεν έχει χρόνο, είναι αιώνιο θα λέγαμε. Λοιπόν, με αυτά τα πράγματα και με αυτόν τον πρόλογο ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι μετά από κάθε μάχη λοιπόν της αντίστασης που έχουμε μπορεί να έρθει μια συνειδητή παράδοση. Είναι ανώφελο λοιπόν να αντιστεκόμαστε στη ροή των πραγμάτων, παρόλα αυτά βεβαίως και μπορούμε να την αλλάξουμε, μπορούμε να της δώσουμε κατεύθυνση. Έτσι λοιπόν φίλοι μου, η παράδοση πάντοτε έρχεται μετά από μια μάχη. Είτε η μάχη είναι νοητική και την έχουμε κάνει στο μυαλό μας, είτε η παράδοση θα λέγαμε είναι μέσω από μια μάχη που γίνεται στον κόσμο της ύλης κανονικά. Σημαίνει παράδοση. Αλλά γιατί δεν λέμε ότι δίνω και λέμε παραδίνω. Είναι ακριβώς γιατί έρχεται με εκείνη την έννοια ότι δίνω κάτι παραπάνω από το να μπορώ να συγκρατήσω εγώ τον εαυτό μου. Όποιος παραδίνεται είναι γιατί ακριβώς δίνει παραπάνω. Όχι πάνω, παραπάνω. Όχι δίνω, παραδίνω τον εαυτό μου. Με την έννοια ότι δίνει κάτι παραπάνω. Γιατί όταν παραδίδεται κάποιος δεν έχει εγώ. Είτε παραδίδεστε λοιπόν σε μία σχέση, είτε παραδίδεστε οπουδήποτε, η λέξη παραδίδομαι σημαίνει ότι δεν κρατάω κάτι δικό μου. Δίνω παραπάνω από το να κρατήσω κάτι δικό μου, γιατί όταν έχω κάτι δικό μου απλά δίνω. Είναι άλλο λοιπόν το δίνω και άλλο παραδίνομαι. Από αυτή την έννοια λοιπόν μπορούμε να κάνουμε την συνειδητή παράδοση μόνο όταν έχουμε φτάσει σε μία ένωση φίλοι μου. Όταν κάνετε την παράδοση χωρίς να έχετε φτάσει σε μία ένωση, η ίδια η παράδοση έχει την αρνητική έννοια. Παραδίδεστε στα θέλητρα των αλωνών. Μόνο ένας φωτισμένος μπορεί να παραδοθεί, γιατί αυτός μπορεί να υπερβεί, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, τον πόνο και να το μετατρέψει. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, το να παραδοθούν, μπαίνουν σε ένα σκοταδισμό της ψυχής. Στην πραγματικότητα μπαίνουν σε μια κατάθλιψη. Δηλαδή τι σημαίνει κατάθλιψη, από το κατά, προς, ως προς, έτσι, θλίψεις. Δηλαδή πάνε προς τη σύνθλιψη με λίγα λόγια. Καταλαβαίνετε, καταστρέφουν τον εαυτό τους. Προσέχτε λοιπόν αυτά που λένε για την παράδοση. Η συνειδητή παράδοση περιέχει μια φώτιση. Αυτή η φώτιση είναι η ένωση. Αυτή η ένωση σημαίνει ότι παραδίδομαι πού, στη ροή, αλλά εγώ ανήκω στη ροή. Άρα παραδίδομαι στον αυθεντικό εαυτό μου. Όχι στους άλλους. Θέλω να το συλλάβετε αυτό και να το καταλάβετε για να μπορούμε μαζί σιγά σιγά να βλέπουμε και τις δύο πλευρές από κάθε λέξη που κυκλοφορούν τώρα τελευταία και ο άνθρωπος μπερδεύεται και από τη μία θέλει να δημιουργήσει και από την άλλη θέλει να παραδοθεί και δεν ξέρει τι να κάνει. Επομένως φίλοι μου, άλλο η παράδοση η συνειδητή που έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο αγάπης και άλλο να λέμε παραδίδομαι, έτσι, χωρίς να έχουμε φτάσει εκεί. Το ένα είναι στην πραγματικότητα ένα είδος κατάθλιψης, έτσι. Στο ένα χάνουμε την ψυχή μας. Στο άλλο, εμείς ζούμε μέσα από την ψυχή μας ακριβώς 100% ενωμένοι με τη ροή γιατί είμαστε. Εντάξει. Λοιπόν, μέχρι εδώ ο προλογός μου για σήμερα. Τώρα θα χαρώ πολύ να δούμε τις ερωτήσεις. Μου γράψει ο φίλος μου, εδώ ο Κώστας, στο inbox, να ξεκινήσουμε να μιλάμε για τα θέματα που θέλετε. Να, λέει λοιπόν η φίλη μας, καλησπέρα, να στείλουμε συμπατική ενέργεια και αγάπη στη Συρία, λέει τώρα η φίλη μας, ας πούμε, πάνω σε αυτό που σας μίλησα. Λοιπόν, μπορείτε να στείλετε την εστίασή σας όπου θέλετε, έτσι, τη θετική προσέγγιση σας όπου θέλετε φίλοι μου, έτσι. Αλλά θέλω να καταλάβετε ότι όλα αυτά τα πράγματα που λέμε, να στείλουμε εδώ αγάπη, να στείλουμε εκεί αγάπη, να στείλουμε εκεί αγάπη, κάντε ό,τι θέλετε. Στείλτε παντού αγάπη. Αλλά θέλω να καταλάβετε ένα πράγμα. Αν είστε αγάπη, δεν χρειάζεται να στείλετε αγάπη. Γιατί είστε αγάπη. Νιώστε σαν αγάπη και εκεί την ώρα θα ακτινοβολείτε συνέχεια, όχι μόνο στη Συρία, σε όλο το σύμπαν. Έτσι. Επομένως, δεν είναι κάτι η αγάπη που το παίρνω και το στέλνω. Αυτά είναι στην ενέργεια, είναι πιο κάτω ακόμα. Είναι αυτά που βλέπετε εσείς, τα πακέτα. Πάρε, δώσε, πάρε, δώσε. Θέλω να συλλάβετε όλο το κόνσεπτ.
Θέλω να μπείτε στην αποδοχή. Και όσο μπείτε στην αποδοχή και ζείτε πραγματικά το κάθε τι σαν άξιο, ακόμα και αυτό που γίνεται ασθένεια, φόνος, κακό, το ζήσετε σαν άξιο, τότε από μέσα σας θα γεννηθούν απαντήσεις. Θα γεννηθούν απαντήσεις που θα δείτε αν στην πραγματικότητα ακόμα το χρειαζόμαστε και τι λάθος κάνουμε για να το έχουμε. Δεν φτάνει μόνο να στείλουμε αγάπη, κατά την έννοια που το λες φίλοι μου. Βεβαίως, όλες οι θετικές σας προθέσεις είναι φυσικό να τις θεωρείτε ότι είναι αρκετές. Δεν είναι όμως αρκετή μια θετική πρόθεση. Πρέπει να ξέρουμε να συμπεριφέρομαστε μαζί με γνώση και θετική πρόθεση. Γι' αυτό λένε ότι ο κόσμος, ο δρόμος προς την κόλαση έχει στρωθεί με θετικές προθέσεις. Το καταλάβατε, παιδιά? Επομένως, γίνετε αγάπη εσείς και έχετε κάνει το μεγαλύτερο που μπορείτε να κάνετε σαν όν πάνω στο πλανήτη Γη. Από εκεί πέρα το συλλογικό θα μας δείξει αν είμαστε ικανοί σαν ανθρωπότητα να αλλάξουμε ή όχι. Ξεκινήστε από το κέντρο σας και ούτως ή άλλως εκπέμπεται. Ασχέτως τι λέει η προσωπικότητά σας, στέλνω αγάπη, δίνω, κάνω, δείχνω. Αυτά είναι πιο πολύ για το 3D εδώ πέρα, που βλέπουμε τη μορφή, έτσι. Εγώ σας μιλάω για λίγο πιο άμορφα πράγματα, μια μία μορφή ολική. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω, λέει Αρτέμις Έλλη, κάθε φορά που κοιμόμαστε βγαίνει η ψυχή από το σώμα, κάνουμε αστρική επιβολή στον ύπνο μας. Με ποιο τρόπο γεμίζουν οι μπαταρίες μας όταν σημαίνει αυτό? Το είπαμε προηγουμένως, επειδή εμείς έχουμε αντιστατικές πεπιθήσεις λόγω του εγωισμού, κάθε φορά ο νους μας, επειδή είναι διαστρεβλωμένος ως προς τη φυσικότητα, γιατί ακολουθάει μια δική του κατεύθυνση, μη φυσική, δηλαδή παραφύση, τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι εμείς οι ίδιοι, λόγω της δόνησης που πιέζει ο νους μας το σώμα, κάνει τα διάφορα κύτταρά μας, ή θα λέγαμε και τα υποσωματίδια μας, να κινούνται σε διαφορετικές ταχύτητες από ό,τι πρέπει, να τα υπερθερμαίνουν, να τα υπερκινούν και αυτά να έρχονται σε σύγκρουση μεταξύ τους, όπως σας είπα, και να φέρουν μια θερμοκρασία. Αυτή η θερμοκρασία σε πιο υψηλά επίπεδα προς το εξωτερικό μας, θα λέγαμε περίβλημα, βγαίνει σαν ασθένεια, σαν αντιστάσεις, σαν πόνοι και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ξέρουμε. Όταν εμείς φτιάξουμε ένα νου συνυφασμένο, θα λέγαμε, με τη φύση, έτσι και δεν είμαστε παραφύση ο νους μας, τότε θα ξεκινήσει σιγά σιγά να στέλνει σωστές εντολές, δονήσεις στο σώμα μας. Και τότε το σώμα μας θα είναι σε κόντρα με το νου μας ή θα λέγαμε ο νους μας δεν θα αυτοκαταστρέφει το σώμα μας. Το καταλάβατε? Κάθε φορά λοιπόν που εσείς βγαίνετε στον ύπνο σας, τι κάνει η συνειδητότητά σας? Ανοίγετε σε ένα αστρικό, εθερικό θα λέγαμε πεδίο, έτσι, στον κόσμο των ονείρων, στον ονειρό κόσμο. Όπως είναι αυτός ο κόσμος, μόνο που εκείνος ο κόσμος, επειδή είναι σε μια άλλη διάσταση, λειτουργεί με διαφορετικούς νόμους. Αν θα λέγαμε εδώ πέρα είναι ο κόσμος από 48, θα λέγαμε νόμους, τους οποίους ας πούμε, πάνω κάτω μας περιορίζουν, στον αστρικό κόσμο θα λέγαμε 24, στον νοητικό κόσμο είναι 12, στον αιτιακό κόσμο είναι 6 και μετά πάει 3 και 1 στο απόλυτο, θα λέγαμε στο όλον. Όσο εμείς ανεβάζουμε συνειδητότητα, γι' αυτό νιώθουμε και πιο ελεύθεροι, γιατί έχουμε λιγότερες συνθέσεις και περιορισμούς. Τώρα έχουμε συνθέσει ένα ολόκληρο περίβλημα για αυτό που λέμε σώμα, όχι μόνο εμείς, κάθε μορφή εδώ έχει συνθέσει πάρα πολλά περιβλήματα και αυτό αποτελεί πάρα πολύ πολυπλοκότητα και δεν είναι εύκολο η δική μας συνείδηση να μπορεί να συγκρατήσει όλη αυτή τη συνθετικότητα. Οπότε το υποσυνείδητο για να κρατήσει αυτή τη συνθετικότητα κρατάει γύρω στο 95% συνείδησης και το άλλο το 3% είναι για εσάς για να μπορείτε να παίζετε με αυτή τη συνείδηση στον κόσμο της συνθετικότητας που λέτε Matrix. Λοιπόν, όταν εμείς λοιπόν, με ποιο τρόπο λέει γεμίζουν οι μπαταρίες μας, το είπαμε προηγουμένως αυτό, φυσικό για να ξαναγεμίσει η μπαταρία σας είναι να ξεκουραζόμαστε, έτσι. Να αφήνουμε να λειτουργούν τα πράγματα χωρίς να ταυτιζόμαστε. Είναι σημαντικό αυτό που θα σας πω, φίλοι μου. Όταν εμείς κοιμόμαστε ή όταν εμείς έχουμε αλλού το μυαλό μας ή όταν εμείς διαλογιζόμαστε, η καρδιά συνεχίζει και λειτουργεί, το σηκώτη λειτουργεί, όλα τα όργανα λειτουργούν, έτσι δεν είναι? Όμως εμείς για κάποιο λόγο θέλουμε να ακυρώσουμε τον εγκέφαλο, βλέπετε τι γίνεται.
και εστιάζουμε σε αυτό το πράγμα, δεν αποδεχόμαστε. Η μόνη, το λάθος εκείνο που κάνουν περισσότεροι πάνε να διαλογιστούν, είναι πάνε να σταματήσουν ένα όργανο, αυτό το μέγιστο όργανο που λέγεται εγκέφαλος. Στην πραγματικότητα, όπως όλα τα όργανα, όταν διαλογιζόμαστε και λειτουργούν, θα λειτουργεί και ο εγκέφαλος. Το θέμα δεν είναι να τον διακόψουμε, να τον βγάλουμε από τη μέση, όπως πολλοί καταλαβαίνουν. Το θέμα είναι να μην ταυτιζόμαστε με τις σκέψεις. Οπότε και σκέψεις θα έχετε και συναισθήματα θα έχετε και όλα τα όργανα σας θα δουλεύουν, αλλά επειδή δεν είστε ταυτισμένοι με τα υπόλοιπα όργανά σας, δεν σας πειράζει. Όταν όμως σας πάτε να διαλογιστείτε, επειδή ταυτίζεστε με τις σκέψεις σας και τα συναισθήματά σας, λέτε δεν μπορώ να διαλογιστώ. Ενώ στην πραγματικότητα τι κάνουμε, τα αφήνουμε, είπαμε όλα. Απλά εμείς αποταυτιζόμαστε από αυτά. Θέλω να συλλάβετε την αληθινή έννοια, θα λέγαμε, της χαλάρωσης, για να μπορείτε να ξεφύγετε στα ανώτερα επίπεδα. Η τέχνη της χαλάρωσης είναι αυτό το πράγμα. Να μάθω να μην ταυτίζομαι με τα εξωτερικά περιβλήματα που έχω. Είτε λέγεται το σώμα το φυσικό, είτε λέγεται το σώμα το αστρικό, είτε το σώμα το διανοητικό. Και να μπορούμε να μπούμε, θα λέγαμε, πιο μέσα. Καταλαβαίνουμε, φίλοι μου. Έτσι και εσείς θέλετε να ηρεμήσετε, θα πρέπει να αποταυτιστείτε από το συναίσθημα. Γιατί το συναίσθημα μπορεί να είναι δικό σας, αλλά δεν είστε εσείς. Ο πόνος μπορεί να είναι δικό σας, αλλά δεν είστε εσείς. Οτιδήποτε μπορεί να είναι δικό σας τώρα για να το παίξετε, αλλά δεν είστε εσείς. Είστε κάτι πιο μέσα, πιο βαθύ. Γι' αυτό απελευθερωνόμαστε όταν μπορούμε να χαλαρώσουμε αρκετά, τόσο πολύ, ώστε να φεύγει η συνείδησή μας από τα διάφορα τσόφλια, σώματα, θα λέγαμε, και εστιάσεις. Οι περισσότεροι άνθρωποι, όπως είπαμε και πριν, είναι προσκολλημένοι στις σκέψεις και τα συναισθήματά τους. Οπότε όλοι οι άνθρωποι τι κάνουν, δεν ζουν στην πραγματικότητα, όπως σας έχω πει τόσες πολλές φορές στον κόσμο, τι ζουνε, το ψυχολογικό τους δράμα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Όλοι οι άνθρωποι ζουν το ψυχολογικό τους δράμα. Δεν ζουν τον κόσμο, δεν ζουν το γεγονός σαν γεγονός. Όταν με κοιτάνε εμένα, δεν με κοιτάνε εμένα, κοιτάνε το ψυχολογικό τους δράμα. Το καταλαβαίνετε. Κάθε άνθρωπος, αν δεν έχει φύγει το ψυχολογικό τους δράμα, δεν μπορεί να δει πραγματικά το τι γίνεται στη ροή. Γι' αυτό οι περισσότεροι άνθρωποι λέμε ότι κοιμούνται, γιατί προβάλλουν συνήθως τον εαυτό τους ταυτισμένο πάνω στις σκέψεις και το συναίσθημα. Έτσι δεν μπορούν να δουν καθαρά το γεγονός ατόφιο της ροής γύρω στο περιβάλλον, οπότε είναι σαν να μην συλλέγουν πληροφορίες και να μην συλλέγουν βιώματα, να μην συλλέγουν εμπειρίες. Όταν δεν συλλέγεις εμπειρία, η ψυχή τι να σε κάνει? Είσαι σαν να παίζετε ένα παιχνίδι και εσείς να είσαστε η ψυχή δηλαδή απ' έξω, και το avatar σας μέσα να μην ακολουθάει αυτά που του λέτε εσείς, να κάνει ό,τι θέλει εκείνο. Άρα βλέπετε, η ίδια ψυχή θα αποβάλει αυτό το σώμα, θα σταματήσει να το τροφοδοτεί, θα τραβήξει πίσω την προβολή της και το σώμα μας θα ξεκινήσει εδώ ως διαμαγείας να αρρωσταίνει, να πεθαίνει, να έρχεται ένα ατύχημα και να τραβάει πίσω τις αποκομμένες, θα λέγαμε, προσωπικότητες. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι σημαντικό λοιπόν εμείς να ξεκινήσουμε να το αποταυτιστούμε από τα ψυχολογικά δράματα που έχουμε κάθε φορά, που δεν μας αφήνουν να δούμε τους άλλους ανθρώπους κανονικά, αλλά βλέπουμε το δικό μας εαυτό. Κάθε φορά που εμείς ανοίγουμε σκοτεινό κομμάτι, βλέπουμε το σκοτεινό κομμάτι των άλλων. Κάθε φορά που εμείς έχουμε το θετικό κομμάτι, βλέπουμε το θετικό κομμάτι των άλλων. Αν κάποιος σας έλεγε λοιπόν, φίλοι μου, ότι μπορείτε να διαλέξετε με τι συναίσθημα θα ταυτιστείτε και με τι σκέψη θα ταυτιστείτε, υπήρχε άνθρωπος που θα ήθελε να πει ότι εγώ διαλέγω να ταυτίζομαι με το αρνητικό συναίσθημα? Μόνο για εκπαίδευση. Γι' αυτό και έχουν γίνει αυτά τα πράγματα, για να γίνουμε γνώστες του καλού και του κακού, της ελεύθερης βούλησης. Το καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει κάτι που να το πολεμάμε ή όχι, απλά το βάζουμε στη θέση του. Και όταν το βάζουμε στη θέση του, γίνεται όπως η αρτηρία και η φλέβα. Το βρώμικο αίμα με το καθαρό αίμα. Ενώ δουλεύουν και τα δύο μαζί, το ένα δεν πολεμάει το άλλο. Αυτό ακριβώς είναι η τέχνη να μπορείς να φέρει σε ισορροπία το καλό και το κακό. Όχι να πολεμάει μεταξύ του. Μόνο στο δίπολο που έχει ο άνθρωπος, το χωρισμένο, πολεμάει μεταξύ του. Σε όλο το άλλο σύμπαν, το καλό και το κακό εναλλάσσεται. Γιατί στην πραγματικότητα δεν έχει την έννοια που του έχουμε δώσει εμείς, μέσα από τις θρησκείες που έχουν πολλώσει τον άνθρωπο με ένα αρνητικό συναίσθημα. Καταλάβατε λοιπόν, φίλοι μου? Ελπίζω ναι. Λέει η Μαρία, μόλις μπορέσεις μίλησέ μας για το ρόλο της γυναίκας και τους υπέρμαχους και πολέμιους του φεμινισμού. Λοιπόν, οκ.
ο φεμινισμός από το feminine, από το φεμίν, ξέρω εγώ από ό,τι βγαίνει, πάση περιπτώσει, είναι το θηλυκό δηλαδή. Το να είμαστε θηλυκιστές, θηλυκιστές, πάση περιπτώσει. Στην πραγματικότητα είμαστε όλοι, θα λέγαμε, με τη θηλυκή ενέργεια. Και είμαστε όλοι με την ασθενική ενέργεια. Πρέπει να καταλάβετε όμως, φίλοι μου, ότι αυτό που συμβαίνει αυτόν τον καιρό, λόγω των τραυματισμένων γυναικών που έχουν μέσα τους, θα λέγαμε, τι είπαμε, όπως την προηγούμενη φορά, το μάγουλο το χτυπημένο και όχι το μάγουλο το καθαρό, κοιτάνε την πραγματικότητα κάτω από το τραύμα τους. Και νομίζουν ότι λέγονται φεμινίστριες, δηλαδή οθούνε πάνω το γυναικείο φύλο, αλλά όχι τη θηλυκή ενέργεια. Το γυναικείο φύλο το οθούνε προς τα πάνω με την ασθενική ενέργεια. Αυτό το λάθος κάνουν. Γι' αυτό βλέπετε οι φεμινίστριες τι κάνουν, κοντράρουν με ασθενική ενέργεια τον άντρα. Άρα θα λέγαμε τι κάνουν, θέλουν να προσδώσουν στη γυναίκα ορισμένες ιδιότητες που δεν είναι δικές της. Δεν μπορεί η γυναίκα να πάρει την ασθενική ενέργεια. Φυσικά θα την πάρει, να τη μάθει, όμως χωρίς να ταπεινώσει τη θηλυκή. Μέσα τους περισσότερες γυναίκες έχουν ταπεινώσει τη θηλυκή ενέργεια, γιατί πολύ απλά δεν την αξιοποιήσαν όσο μπόρεσαν, έτσι, λόγω ορισμένων συγκεριών από άλλους ανθρώπους που απαξίωσαν και άλλη τη θηλυκή ενέργεια. Όμως η θηλυκή ενέργεια, θα λέγαμε, είναι μια ιερή ενέργεια, θα λέγαμε, είναι μια πνευματική ενέργεια, θα λέγαμε, είναι μια ενωτική ενέργεια, θα λέγαμε, έτσι, που την έχει μέσα και ο άντρας και η γυναίκα. Το να συμπεριφέρεται ο άντρας σαν γυναίκα και η γυναίκα σαν άντρα είναι άλλο από το που να μπορούμε εμείς οι δύο, εμείς μέσα μας να έχουμε ισορροπήσει τις ενέργειες. Εκεί πέρα μπερδεύεται ο κόσμος. Μια γυναίκα λοιπόν νομίζει ότι όταν αποκτήσει ασθενική ενέργεια είναι πιο γυναίκα. Όχι, είναι πιο άντρας, δεν είναι πιο γυναίκα. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Μπορεί μια γυναίκα να μάθει πραγματικά τη θηλυκή ενέργεια και να γίνει με τη θετική έννοια φεμινίστρια, αν υπάρχει θετική έννοια. Άρα πρέπει να βγάλει όλη τη γυναικεία φύση της, όλη τη μητρική φύση της, όλη εκείνη τη φύση της που είναι συμπαραστατική, υποστηρικτική, φροντίδα, συνένωση, αγάπη. Δηλαδή όλη αυτή τη θηλυκή ενέργεια όταν τη βγάλει η γυναίκα γίνεται μια θεά. Όμως παρόλα αυτά ο φεμινισμός, επειδή ακολουθείται από τραύματα που έχουν πάθει περισσότερες γυναίκες, τι κάνανε, μισήσαν κατά βάθος τη θηλυκή ενέργεια και την ανταλλάξαν με την ασθενική ενέργεια. Και βλέπετε πόσο έξω έχουν πέσει πάνω στο φεμινισμό, γιατί καταστρέφουν την ίδια τους τη θηλυκή ενέργεια. Έχουν ανεβάσει τη γυναίκα σαν γυναίκα, όμως στην κοινωνικότητα σαν γυναίκα. Αλλά έχουν ξεχάσει τη θηλυκή ενέργεια που κρύβει μέσα μια γυναίκα, που είναι το μεγάλο της, το φυσικό της, το θεϊκό της ατού. Γιατί όπως και να το κάνουμε, έτσι, η ίδια η μορφή, έτσι, την βοηθάει να βγάλει αυτή την ενέργεια. Όπως και στον άντρα η ίδια η μορφή βοηθάει να βγάλει ο άντρας την ασθενική ενέργεια. Γι' αυτό λοιπόν, φίλοι μου, αυτό το πράγμα που λένε με το να αυτοπροσδιοριζόμαστε είναι μόνο στο εσωτερικό μάτριξ του καθένα και δεν παίζει ρόλο στο συλλογικό. Συλλογικά όλοι είμαστε αυτοπροσδιορισμένοι 100%, αλλά δεν το βλέπουμε. Δεν μας άρεσε έτσι πως μας αυτοπροσδιόρισε η ψυχή μας και όλα τα εσωτερικά μας σώματα και έρχεται το εγώ μας, έτσι, ένα κομματάκι μέσα σε όλο τον εαυτό μας και λέει εγώ θα αυτοπροσδιοριστώ. Δικαίωμά του, έτσι. Όμως το να καταλάβετε τι θέλει να αυτοπροσδιοριστεί. Προσέχτε, γιατί όταν κάτι αυτοπροσδιορίζεται μέσα στον εαυτό σας, στον οργανισμό σας, το λέτε καρκίνο. Προσέχτε λοιπόν ότι το ίδιο πράγμα γίνεται μέσα στον ολικό εαυτό σας όταν ένα κομμάτι αυτοπροσδιορίζεται αρνητικά από τη δική σας ολική ροή. Προσέχετε το αυτό για να δείτε ότι πρέπει να μάθετε λοιπόν τον εαυτό σας και όχι να μην το μαθαίνετε και να αυτοπροσδιορίζετε ένα κομμάτι συγκεκριμένο, γιατί μετά αντί, όπως είπαμε, λαμβάνεστε τα πράγματα. Και εμάς λοιπόν μέσα από αυτή την κατανόηση θα πρέπει να καταλάβουμε γιατί η μάνα, η μητέρα, το θηλυκό, το σύμπαν, η φύση συλλαμβάνει τα πράγματα. Κάνει σύλληψη. Όταν μπαίνει στη μήτρα μέσα, το πέος πρέπει να πάει βαθιά, 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 να εξπερματώσει για να συλλάβει το παιδί. Δεν μπορεί να το κάνει απ' έξω, ε. Έτσι ακριβώς μέσα μας έχουμε τη θηλυκή μας μήτρα, όλοι οι άνθρωποι. Όπως έχουμε διανοητική μήτρα. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, κάτι για να μπορούμε να το συλλάβουμε, πρέπει να το πάμε στο κέντρο μας.
το σπέρμα, το εθερικό, να πέσει ακριβώς στο κέντρο μας, γιατί μόνο εκεί γίνεται η σύλληψη και μετά στο γόνιμο σώμα θα βγει απ' έξω, σαν ένα έμβριο που μεγαλώνει. Αυτό ακριβώς γίνεται όπως πάνω, έτσι και κάτω. Γι' αυτό σας το λέω με αυτόν τον τρόπο, για να καταλάβετε ότι αυτά τα πράγματα δεν τα βγάζω από το μυαλό μου γιατί αυτοπροσδιορίζω τη γνώση μου. Η γνώση μου έρχεται μέσα από τη φυσικότητα, γιατί όπως πάνω, έτσι και κάτω. Το μόνο που μας μένει είναι να τα συνδέσουμε τα πράγματα. Και η ίδια η φύση μας μιλάει. Η φύση είμαστε εμείς, είναι ο Θεός, είναι τα πάντα. Από εκεί πρέπει να μαθαίνουμε. Και όχι αυτόν αυτοπροσδιορισμό. Ο αυτοπροσδιορισμός θα μας κάνει να είμαστε σαν τεχνητές νοημοσύνες, οπότε τι θα θέλουμε να φτιάξουμε, τεχνολογία. Επειδή φυσικά δεν μπορούμε να διορθώσουμε τα πράγματα και να συμπορευτούμε με τη φύση. Οπότε θα φτιάξουμε μια τεχνολογία για να ενισχύουμε το παραφύση. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αυτό ακριβώς έρχεται τώρα και λέμε ότι ο κόσμος, ο άνθρωπος πάει ενάντια με τη μηχανή, γιατί είναι σε πόλεμο. Γιατί η μηχανικότητα των ανθρώπων που έχει μέσα του είναι σε ενάντια με τη φυσική του κατάσταση. Και μετά αυτά τα δύο πρέπει να ενωθούν. Οπότε ο αυτοπροσδιορισμός μας με το φυσικό προσδιορισμό μας θα έρθει και θα γίνει ένα. Okay. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Η απόκρυψη της αλήθειας, λέει ο Κώστας, νομίζοντας ότι κάνουμε κάτι καλό, μπορεί να δημιουργήσει κάρμα και πώς μπορούμε να διορθώσουμε αυτό το κάρμα. Όταν εμείς αποκρύβουμε μία αλήθεια, έχουμε από πίσω μία πεποίθηση που μας λέει ότι η αλήθεια αυτή θα φέρει ένα άσχημο αποτέλεσμα. Πάντοτε. Γι' αυτό το λόγο και την αποκρύπτουμε. Δηλαδή λέμε ψέματα. Όταν εμείς γινόμαστε απατεώνες, θα λέγαμε, όταν εμείς γινόμαστε ψεύτες, είναι επειδή στην πραγματικότητα, φίλοι μου, μέσα μας εκείνη την ώρα είμαστε κάτω από μια πεποίθηση, πιστεύουμε δηλαδή, δονούμαστε σε μια αδυναμία ως προς την αποδοχή των γεγονότων, έτσι. Και βάσει των δικών μας πεποιθήσεων, κρίνουμε καμιά φορά ότι πρέπει να πούμε ψέματα. Το ψέμα είναι και αυτό ένα εργαλείο, θα λέγαμε, που το χειρίζεται το κατώτερο κομμάτι μας, όσο πιο προσωρινό εργαλείο είναι και μας πηγαίνει στην εντροπία, τόσο το χειρίζεται το κατώτερο, το αποκομμένο κομμάτι μας. Όσο πιο αναβαθμισμένο εργαλείο είναι, είναι επειδή το χειρίζεται το ανώτερο κομμάτι μας. Όσο εμείς είμαστε σε εκείνα τα κατώτερα πατώματα, είναι φυσικό τα εργαλεία που θα χειριστούμε θα είναι των αποκομμένων κομματιών μας. Η οδός των αποκομμένων κομματιών μας, έτσι, είναι, θα λέγαμε, η κατάθλιψη, η σύνθλιψη, η αποστροφή, ο πόνος, γι' αυτό λέγονται και κατώτεροι αυτοί μας, γιατί οδηγούν προς τα εκεί. Οδηγούν προς τα πάθη, προς τον πόνο, με σκοπό να μάθουμε τα ανώτερα. Τα ανώτερα κομμάτια μας, λοιπόν, χρησιμοποιούν την αλήθεια. Τα κατώτερα κομμάτια μας χρησιμοποιούν το ψέμα. Θα σου το πω έτσι χοντρικά. Όσο εμείς είμαστε τα κατώτερα κομμάτια μας, δεν έχουμε δύναμη να πούμε την αλήθεια, γιατί είμαστε αποκομμένοι. Όσο εμείς είμαστε τα ανώτερα κομμάτια μας και βλέπουμε ότι είμαστε ένα με το συλλογικό, είμαστε ένα με το Θεό μέσα μας, ένα με την ψυχή μας, δεν μας φοβίζει τίποτα, οπότε λέμε την αλήθεια. Το καταλάβατε? Από εκεί και πέρα ο καθένας, θα λέγαμε, γεμίζει με κάρμα όταν για κάθε πράξη, θα λέγαμε, την οποία κάνει που φέρνει ανισορροπία στον εαυτό του. Για να γεμίσει με κάρμα, λοιπόν, ώστε να έρθει πάλι αυτή η ενέργεια σε διαφορετικό σενάριο ή μπορεί και σε ίδιο σενάριο, για να μπορεί να ισορροπήσει την ενέργεια μέσα του. Όλες οι καταστάσεις και οι πράξεις που κάνουμε, ακόμα και όταν έχουμε καλή πρόθεση, έτσι, σε εισαγωγικά, μας βάζουν σε μερικές ανισορροπίες, θα έρθει η ώρα να τις περάσουμε στην κατάλληλη ηλικία, όχι όταν δεν καταλαβαίνουμε, στην κατάλληλη ηλικία, για να μπορούμε να φέρουμε μέσα μας ισορροπία. Ο νόμος του κάρματος δεν είναι μια τιμωρία, είναι μια ισορροπία μέσω των μαθημάτων της ζωής. Έτσι. Προχωράμε παρακάτω, λέει Ανθούλα, σε ευχαριστώ πολύ και όταν εκεί που είσαι μια χαρά έρχεται μια στιγμή που πέφτεις, γιατί να γίνεται, λέει αυτό. Καταλαβαίνεις. Γιατί να το έχει κάνει έτσι ο Θεός, γιατί να είμαι τέτοιος άνθρωπος, γιατί εγώ να γίνεται όλο αυτό το πράγμα. Γιατί να υπάρχει ο πόνος, γιατί να έχουμε συναισθήματα, γιατί να έχουμε αρνητικά συναισθήματα, γιατί να έρθω εδώ, γιατί να μισώ στο Βερολίνο, γιατί να μισώ στον πλανήτη Αφροδίτη.
Λοιπόν, φίλοι μου, τι έχουμε πει? Αφήστε τα να γίνονται. Όσο μπορείτε, όσο μπορείτε, θα λέγαμε, μην ταυτίσετε όλο τον εαυτό σας με αυτά. Αποδεχτείτε τα και αφήστε τα να κάνουν μέσα σας τη ροή. Καμιά φορά ο αέρας είναι ενάντια σας, άλλες φορές είναι υπέρ σας. Όταν εσείς θέλετε να γίνετε, να μάθετε αισθητοπλοεία, θα μάθετε τον αέρα από όλες τις κατευθύνσεις. Έτσι ακριβώς και με τα συναισθήματα. Για να έρχεται μερικά συναισθήματα, σημαίνει ότι έχετε ορισμένες πεπιθήσεις μέσα σας. Που το συνέστημα σας λέει, αυτή τη στιγμή έχει συγκεκριμένες πεπιθήσεις μέσα σου. Που δεν κολλάνε με σένα, γι' αυτό νιώθεις αρνητικά συναισθήματα. Η προσέγγιση σου προς την πραγματικότητα δεν έχει αποδοχή, γι' αυτό έχεις αρνητικά συναισθήματα. Και εγώ το συνέστημα έρχομαι σαν λαμπάκι να αναβοσβήνω στα χρώματα της ήριδας και να τραμοπαίζω πάνω στην άβρα σου και να σου λέω κόκκινο, κίτρινο, πράσινο. Πώς είναι τα φανάρια? Έτσι ακριβώς. Όταν λοιπόν λέει πράσινο, σου λέει προχώρα, είσαι στη ροή. Όταν σου λέει κόκκινο, σε σταμάτα, θα τρακάρεις. Έτσι ακριβώς είναι τα συναισθήματά μας. Όταν τα συναισθήματα λοιπόν μας μιλάνε, σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι επειδή είμαστε αποκομμένοι, έχουμε ένα συγκεκριμένο εαυτό, ορισμένα πράγματα μας πειράζουν, αλλά όχι. Και κάθε φορά που εμείς αλλάζουμε τον εαυτό μας, άλλα πράγματα μας πειράζουν, αλλά όχι. Και επειδή συνεχώς το εξωτερικό περίβλημα, το περιβάλλον, με το δικό μας εαυτό, κάπου ακουμπάει. Εκεί πέρα είναι όλη η ρευστότητα. Μέσα σας είστε πιο σταθεροί. Το περιβάλλον είναι πιο σταθερό. Αλλά εκεί που ακουμπάτε εσείς με το περιβάλλον, εκείνη την ώρα εκεί πέρα όλα τρεμοπαίζουν. Εκεί είναι όλα ρευστά. Μέσα στη ρευστότητα εσείς, όταν βάλετε το κέντρο σας, αντί να έχετε το κέντρο σας και το εξωτερικό σας σε συνδυασμό και έχετε μπερδέσει το εξωτερικό σας με το κέντρο, είναι φυσικό ότι εδώ πέρα πρέπει να έχετε ρευστότητα, αλλιώς θα σπάσετε, όπως τα κλονάρια στο δέντρο. Το δέντρο στον κορμό είναι σκληρό, αλλά εκεί που φυσάει ο αέρας και είναι λεπτά, τι γίνεται, βλέπετε, τα έχει κάνει λεπτά για να μπορούν να τρεμοπαίζουν, να μην σπάνε. Έτσι κι εσείς, τις περισσότερες φορές, επειδή επιδράτε με το εξωτερικό σας, είναι φυσικό να έχει ρευστότητα. Εκεί τα συναισθήματα θα πάνε και θα έρχονται. Πρέπει να είμαστε ρευστοί, να μην ταυτιζόμαστε με κάθε συνέστημα που έρχεται και φεύγει στη ζωή μας, μπαμ μπαμ. Πρέπει να έχουμε μέσα μας την ενθύμηση, την ένωση. Οπότε, όσες φορές και να έρχεται, το μόνο πράγμα που σε κάνει εσύ να μην το ξεπερνάς, είναι ότι δεν το έχεις αποδεχτεί. Άφησε το να το νιώσει 100%, θα σου δώσει εμπειρία, θα σου δώσει τα πάντα. Όπως και οι ασθένειες, όπως τα πάντα. Άφησε το να το νιώσεις μέχρι και που μπορείς. Τις περισσότερες φορές όλοι, όταν είναι μεγάλος ο πόνος, θέλουμε αναισθητικό, το καταλαβαίνω. Όμως σιγά σιγά είναι αλλιώς να το περνάς χωρίς αναισθητικό ένα πράγμα και είναι αλλιώς να το περνάς με αναισθητικό, νιρβάνα, καληνύχτα, άντε γεια, εγώ είμαι αλλού. Το μυαλό μας είπαμε λοιπόν ότι έτσι έχουμε αρνητική προσέγγιση ως τα πράγματα στη ζωή μας που δεν πάνε όπως θέλουμε εμείς και συγκρατούμε αυτή την αντίσταση, στο τέλος θα παραδοθείς, όπως είπαμε καλή μου. Οπότε τι πρέπει, αφήσου να νιώσεις όλο αυτό το αρνητικό συνέστημα. Ζήστο και πες ότι είναι μάθημα, ένας ρόλος. Πες ότι είσαι ηθοποιός και σου δίνουν να κάνεις το αρνητικό, την πονεμένη, τη γυναίκα, την κλαψιάρα. Παίξε το Μάρθα Βούρτσι, τι να κάνουμε. Ας ζήσεις όμως το ρόλο. Μάθε το ρόλο αυτόν όπως μαθαίνεις και το θετικό. Η ψυχή σου πάνω δεν πονάει. Η ψυχή είναι παιχνιδιάρα. Θέλει να σου στέλνει σενάρια, να μαθαίνει εμπειρία. Καταλαβες. Εμείς ξέρω ότι είναι δύσκολο να τα αποδεχτούμε σαν πρωταγωνιστές γιατί είμαστε πάνω στη σκηνή και τρώμε τα γαστούκια. Πονάμε. Δεν πονάει ο σκηνοθέτης ούτε ο σεναριογράφος. Αλλά τι να κάνουμε. Για να είμαστε να σηκωθεί το έργο, χρειάζεται και ο πρωταγωνιστής. Okay. Όλα σε συνδυασμό φτιάχνουν αυτό το ωραίο δράμα της ζωής. Που είναι πάρα πολύ ωραίο, εκτός από την ώρα εκείνη, σαν πρωταγωνιστής που τρώσε το χαστούκι. Ε, τι να κάνουμε, μερικά έργα είναι θρίλερ. Μήπως δεν λέγεται είναι θρίλερ. Άλλα έργα είναι κωμωδίες. Μήπως δεν έχετε δει κωμωδίες. Άλλα είναι τσόντες, άλλα είναι western. Παίξτε τα όλα. Και σιγά σιγά θα δείτε τι σας αντιπροσωπεύει. Σαν πηγαίνετε στο βίντεο κλαμπ. Έτσι είναι η ψυχή σας. Δεν μπορεί να βλέπει το ίδιο συνειδητά το έργο, αλλά όταν το βάζεις να το παίξεις και δεν το βλέπεις, γιατί πας μέσα, γιατί πάνω, γιατί κοιτάς κάτω, δεξιά, αριστερά, γιατί κλείνεις τα μάτια, δεν γίνεται. Δες το έργο μια φορά, πάρε την εμπειρία και μετά δεν χρειάζεται να το ξαναδείς. Λοιπόν, προχωράμε. Λέει ο Κώστας, ο ύπνος είναι μια κατάσταση χαλαρωμένης συνειδητότητας, μάλλον συνειδητότητα χαμηλών ειδονήσεις. Ο μόνος που μπορεί να προστατεύσει σε υπνοτική κατάσταση είναι ο ανώτερος εαυτός. Παραμένει σταθερά κοντά μας και να λαμβάνει την προστασία μας από οποιοδήποτε αντίπαλο που προσπαθεί να μας πλησιάζει χαμηλώνοντας δοήσεις.
Εντάξει, ακόμα και έτσι να είναι όπως το λες φίλε μου, κοίταξε λοιπόν να ενωθείς με τον άνθρωπο εαυτό σου, γιατί δεν φτάνει να το λες. Οπότε είναι σαν να έρχεται θεσσαλικά κάποιος να πιστεύει στο διάβολο πιο πολύ από το Θεό. Κοίταξε λοιπόν να πιστεύει στο Θεό και δεν υπάρχει διάβολος. Έτσι. Αυτό είναι όλο το θέμα για να μπορούμε να, να μπορούμε να, φίλοι μου, έχουμε εκείνη την ευαισθησία και την ακεραιότητα στη δόνησή μας. Όταν εμείς χρησιμοποιούμε μερικά συναισθήματα, έτσι, όταν εμείς χρησιμοποιούμε μερικές εκφράσεις του εαυτού μας, τι γίνεται. Έρχεται η ώρα που όταν καταλαβαίνουμε ότι δεν μας αντιπροσωπεύουν, έτσι, δεν νιώθουμε την ίδια όρεξη. Αρχίζει η ζωή μας και δεν γίνεται όμορφη. Όπως είχαμε επιθυμία στην αρχή να κοροϊδέψουμε, να πούμε ψέματα, να πάμε να δούμε ένα θρίλερ, να κάνουμε οτιδήποτε πράγμα, για να μάθουμε τι γίνεται με τον εαυτό μας, ρε παιδί μου. Μόλις πάρουμε την εμπειρία και δούμε ότι το χαλάει, πάει ο ενθουσιασμός. Όμως εκεί έρχεται ακριβώς η μηχανικότητα του ανθρώπου. Ότι εθίζεται, ότι ακολουθάει μια μηχανικότητα. Ότι ενώ έχει φύγει ο ενθουσιασμός, δεν έχει μάθει να τον ακολουθάει τον ενθουσιασμό του. Και ακολουθάει τη συνήθεια. Καταλαβαίνετε φίλοι μου ότι όταν είμαστε στο εδώ και τώρα έχουμε επιλογή. Όταν λείπω από το εδώ και τώρα, η ίδια η ζωή ρέει ακόμα. Επειδή εμείς λείπουμε, δεν πάνε να πει ότι σταματάει. Και εκεί πέρα το χάνει ο άνθρωπος. Όταν εμείς είμαστε στο εδώ και τώρα, συνέχεια, κάθε στιγμή υπάρχει ένα έδος επιλογής σε τι δόνηση θέλω να είμαι μέσα μου σχετικά με το περιβάλλον. Όταν εμείς λείπουμε όμως από εδώ, γιατί ο καθένας είναι στον ψυχολογικό του κόσμο, θα λέγαμε, λείπει και δεν ακολουθά τα γεγονότα της ζωής. Η ίδια ζωή προχωράει και τον παίρνει μαζί και το κάνει μηχανικά. Το καταλαβαίνετε αυτό. Και το κάνει μηχανικά. Πού είναι το κακό στα μάτια, ότι δεν έχει επιλογή. Και όταν δεν έχει μάθει να αποδέχεται, τι σας είπα, πρέπει να φωτιστεί για να δώσει συνειδητή παράδοση. Όταν δεν έχει φωτιστεί, έτσι, και αφήνει λοιπόν έρμεο τον εαυτό του, μετά το βλέπετε και διαμαρτύρεται. Βλέπετε, όλοι διαμαρτύρονται και λένε, αχ, γιατί έγινε εκείνο, γιατί έγινε το άλλο, μα δεν ήσουν εκεί. Να πάρεις απόφαση, έλειπες. Ήσουν στον κόσμο σου. Δεν ήσουν στο εδώ και τώρα, ήσουν στο τώρα του εκεί, της φαντασίας σου, στο αλλού. Έλειπες από εδώ. Οπότε, όποιος λείπει από το εδώ και τώρα, πώς είναι δυνατόν να παίρνει αποφάσεις, πώς είναι δυνατόν να παίρνει εμπειρία. Εκεί έρχεται η επανάληψη, συνέχεια φίλοι μου. Γιατί όποιος λείπει από το μάθημα, θα το επαναλάβει. Όποιος λείπει από το μάθημα, θα το επαναλάβει. Έτσι είναι. Άρα όσο πολύ είσαι στο μάθημα, όσο πολύ είσαι στο εδώ και τώρα, όσο πολύ ζείτε στη στιγμή και όσο πολύ αξιώνετε τη στιγμή, τόσο πολύ θα έχετε επέκταση συνειδησιακή, εξέλιξη στην πραγματικότητά σας. Έτσι θα ζείτε μία ζωή π.χ. και θα έχετε πάει 30 χρονών και θα είστε σαν ένα που έχει πάει 80 χρονών. Γιατί εκείνος μπορεί να έλειπε από το εδώ και τώρα. Να ήταν πιο πολύ στη σκέψη του, στη φαντασία του, να μην ήταν εδώ. Η ίδια η ζωή σου μιλάει συνέχεια γιατί είναι ο δικός σου, ο καθρέφτης, η δική σου εκπομπή. Έρχεται να σου δείξει τις διάφορες πεποιθήσεις, ότι πιστεύεις για αλήθεια. Είμαστε στον κόσμο της επιβεβαίωσης. Σου επιβεβαιώνει κάθε φορά το εσωτερικό σου. Όμως εμείς δεν έχουμε μάτια να το κοιτάξουμε. Γιατί είμαστε ανάμεσα, σας είπα, ούτε στον εαυτό μας μέσα μας συνειδητά, ούτε έξω στην πραγματικότητα μας συνειδητά. Είμαστε σε ένα έρμεο, σε ένα λίμπο ανάμεσα από τους δύο κόσμους. Και αυτό γίνεται ασυνείδητα στον κόσμο. Βλέπετε. Δεν είναι συνειδητός όταν είναι έξω στην πραγματικότητα, δεν είναι συνειδητός όταν μπαίνει μέσα να κάνει τον δικό του διαλογισμό. Και στα δύο τι χρειάζεται, μια εξάσκηση, γιατί έχει μάθει μηχανικά να μπαινοβγαίνει τα εγκεφαλικά κύματα. Βλέπετε, κοιμάται, ξυπνάει. Φυσιολογικά να το πάρετε, ανά μία ώρα ο άνθρωπος πέφτει σε μια κατάσταση λίμπο. Εκείνη την ώρα θα το δείτε, εκείνη την ώρα ξεκινάει και χάνει τον εαυτό του, μπαίνει, αγαθεύει, μένει έτσι. Καταλάβατε. Σε μία ώρα είναι το φυσιολογικό να πέφτει σε μια κατάσταση τέτοια. Λοιπόν, επειδή είναι έτσι οι ροές, τι λέμε εμείς, ξεκινήστε να είστε σε εγρήγορση, ακολουθήστε τον ενθουσιασμό σας, αφαιθείτε να ζείτε το εδώ και τώρα. Όσο πολύ ενθουσιασμό βάζετε και έχετε μεράκι, τόσο πολύ είστε εδώ πέρα και κουβαλάτε μέσα σας όλο τον εαυτό. Δεν χρειάζεται να τσεκάρετε αν είναι όλος. Δεν χρειάζεται να τον τσεκάρετε. Είναι όλος κάθε φορά που είστε σε ενθουσιασμό, έτσι, στη μέγιστη γείωση. Και πάνω σε αυτό θέλω να σας πω ότι τα παιδιά δεν χρειάζονται να κάνουν διαλογισμό. Τα παιδιά είναι σε συνεχόμενο διαλογισμό, γιατί είναι σε συνεχόμενο ενθουσιασμό και στο εδώ και τώρα βάζουν όλο τον εαυτό που έχουν. Δεν χρειάζεται τα παιδιά να βάζουν να κάνουν διαλογισμούς. Δεν χρειάζεται. Τα παιδιά από μόνα τους είναι σε τέτοια φάση διαλογιστική. Σαν να πάρετε το Βούδα και να το μάθετε να κάνει διαλογισμό του Βούδα. Ο Βούδας είναι κατάσταση βουδική.
Δεν χρειάζεται να κάνει τα πράγματα έτσι που έχουμε οι αποκομμένοι. Όλα αυτά είναι όταν εμείς είμαστε αποκομμένοι και θέλουμε να ξαναβρούμε την ένωσή μας, έτσι. Τα παιδιά είναι ενωμένα. Δεν γίνεται πρώτα να τα ξεκολλάμε, να τα απομονώνουμε, να τα στραβώνουμε και μετά τους λέμε έλα πάρτε το φως σας. Αφήστε τα όσο έχουν φως να ζήσουν το φως και μετά τους άλλους θα το χάσουν και θα μπουν στην κοινωνία. Ελπίζουμε στις καινούργιες γενιές να μην χάνουν το φως όταν μπαίνουν στην κοινωνία. Λοιπόν, να πούμε και αυτή την ερώτηση, έτσι, ακόμα, μια που πάει 10:30, για να κλείσουμε μετά, φίλοι μου. Λέει η Ρίτσα, όταν έχει παιδικά τραύματα ο σύντροφος και ξεσπάει ξαφνικά, ενώ έχει πολύ αγάπη μέσα του, πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε? Ρίτσα, το να σου πω εγώ πώς μπορείς να το διαχειριστείς, γιατί νομίζεις ότι θα το κάνεις? Γιατί δεν αφήνεις τον αυθεντικό εαυτό σου? Αν θέλει να του πέσει στο διάολο μαλάκα, πες του άσε στο διάολο μαλάκα. Αν θέλει να νιώσει ότι τον συγχωρεί, συγχώρεσέ τον. Γιατί περιμένεις εγώ να σου πω? Δηλαδή άμα σου πω ότι έκανε ο Σωκράτης και το έκανε ο Χριστός, ότι θα κάνεις το ίδιο. Αφαιθείτε να είστε όλοι ο πραγματικός εαυτός σας. Οι συνέπειες θα έρθουν. Και τι έγινε άμα πονέσετε? Οι συνέπειες θα έρθουν. Αφαιθείτε να είστε ο πραγματικός εαυτός σας. Αφαιθείτε να βλέπετε την πραγματικότητα που σας είπα. Και θα δείτε ότι δεν χρειάζεται κάτι άλλο στη ζωή σας. Ότι ο καθένας έχει τον δρόμο του και μαθαίνει από τις πράξεις και τις συνέπειες του. Δεν γίνεται αλλιώς. Το καταλαβαίνετε? Δεν γίνεται εμείς να λέμε ποιο πράγμα θα έκανε για να το κάνει κάποιος. Σας έχει δείξει πράγματα η διδασκαλία του Χριστού. Σας έχει δείξει ο Σωκράτης, σας έχει δείξει ο Αχιλλέας. Έχετε γεμίσει αρχέτυπα. Αλλά το δικό σας, γιατί δεν αφήνει τον εαυτό σας να δείτε τι έχω μάθει, τι δεν έχω μάθει, γιατί φοβάστε την αλήθεια? Μην είστε κακοί μαμάδες, μην είστε κακοί σύντροφοι, μην είστε κακοί, μην είστε κακοί. Γιατί φοβάστε να δείτε τον εαυτό σας? Αφηθείτε να είστε τα πάντα, ό,τι γουστάρετε να είστε. Και με τη συνέπεια θα μάθετε. Και τι έγινε να πονέσετε? Μέσα στον κόσμο που ζούμε από τον πόνο, γεννηθήκαμε στον πόνο, θα πεθαίνουμε δηλαδή. Και τι έγινε? Όπως θέλει να μάθει, όπως θέλει να μάθει για να μπορεί να ξεφύγει μετά από αυτό που είναι εγκλωβισμένος, πρέπει πρώτα να μάθει κάποιος τον εχθρό του, θα λέγαμε, όταν θέλει να τον διώξει. Αν το εχθρό σας είναι η άγνοια, μάθετε την άγνοια. Έτσι, παράδοξα που σας το λέω. Αφαιθείτε λοιπόν να είστε ο εαυτός σας και θα δείτε πώς όλα τα πράγματα, όταν ζείτε αληθινά και εκφράζετε αληθινά τα πράγματα, σιγά σιγά θα δείτε ότι θα μαθαίνετε πιο εύκολα από το να μην κάνετε πρακτική και να διαβάζετε βιβλία ή να μάθετε να ρωτάτε ή να τα θέλετε, θα λέγαμε, όλα έτοιμα. Επομένως, αφήσου να είσαι ο εαυτός σου, αλλά με μεράκι ό,τι κάνεις. Δεν μπορεί να κάνεις υπομονή, Ρίτσα, μέσα από φόβο. Κάνε υπομονή με ένα σκοπό, όχι από φόβο. Εκεί πρέπει να δεις τον εαυτό σου. Αυτό που κάνω το θέλω? Κάνω υπομονή, δεν μιλάω. Έχω ένα σκοπό, έχω σκοπό κάτι που το κάνω ή το κάνω από το φόβο? Ποιον ακούτε, τον ενθουσιασμό σας ή τον φόβο? Έχετε μάθει να ακούτε τον φόβο τόσο καιρό και σας λέω, οκ, καλός ο φόβος γιατί φυλάει τα έρμα. Αλλά είστε ακόμα έρμα. Νιώθετε έρημα, νιώθετε ορφανά. Πού είναι ο θεϊκός σας πατέρας, πού είναι η θεϊκή σας οικογένεια, πού είναι η θεϊκή σας μητέρα, η ψυχή σας, το ανώτερο κομμάτι σας? Γιατί είστε όλοι ορφανά? Δεν είστε ορφανά, έχετε μπαμπά και μαμά. Σηκώστε τα μάτια προς τα μέσα, γι' αυτό λέω σηκώστε τα μάτια προς τα μέσα και θα τους βρείτε. Και τότε, όπως τα παιδιά κάνουν αυτό που θέλουν και τους προσέχει η μαμά και ο μπαμπάς, έτσι κι εσείς, αν είστε αθώες ψυχές ακόμα, αφαιθείτε στον ενθουσιασμό σας. Ενηλικιωθείτε σιγά σιγά με την εμπειρία. Όχι μόνο με τα χρόνια, με την εμπειρία. Μέσα μας λοιπόν έχουμε τους πνευματικούς μας γονείς. Έτσι, δεν χρειάζεται να νιώθετε σαν ορφανά. Γιατί όσο είστε ορφανά, θα είστε έρμα. Και τα έρμα τα φυλάει ο φόβος. Και καλά κάνει. Και καλά κάνει. Άρα λοιπόν ξεκινήστε να είστε ειλικρινείς. Αφαιθείτε να είστε ειλικρινείς. Πιο πολύ περπατάει ένας ειλικρινής, θα λέγαμε, σε ένα αρνητικό δρόμο, παρά ένας ψεύτης σε ένα θετικό δρόμο. Θέλω να το καταλάβετε αυτό. Φίλοι μου, ακόμα μια εκπομπή μας, έτσι, συνδημιουργική, γιατί βλέπετε, είναι 50-50, συνδημιουργούμε, ασχέτως αν φαίνεται τα λέω εγώ, έτσι, όλοι στην πραγματικότητα τον εαυτό σας ακούτε, έτσι, όλοι έχουμε συγχρονιστεί για να γίνεται αυτό, όλα από πάνω έρχονται και μας φτιάχνουν σαν έναν ωραίο σερβερ για να παίξουμε αυτό το δράμα και αυτό το θέατρο τώρα, ας πούμε, που κάθομαι εγώ να μιλάω. Ασχέτως αν είμαι εγώ στη σκηνή τώρα,
την επόμενη φορά θα είναι κάποιος άλλος. Έτσι, θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εστίασή σας πάλι και την προσοχή σας. Αν θέλετε μπορείτε να μοιραστούμε, κάνετε κοινοποιήσεις για το βιντεάκι. Στο YouTube τα ανεβάζω πάλι για αυτούς που δεν προλάβαν να τα δουν ή θέλουν να τα ακούσουν συγκεκριμένα. Χαίρομαι και πάλι που μαζευτήκαμε όλοι και αυτή την Τρίτη. Μετά τη δεύτερη Τρίτη πάλι θα ξανακάνουμε το live, πρώτα ο Θεός, έτσι, να είμαστε όλοι καλά. Ειρήνη σε όλους. Ευχαριστώ.